Καλησπέριζω τον πρόεδρο του Σωματείου των Λιμενεργατών, τον κύριο Μάρκο Μπεκρή. Κύριε Μπεκρή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνετε? Πείτε μας τι έγινε την Παρασκευή. Την Παρασκευή έγινε καταρχάς το βράδυ της Πέμπτης, να διορθώσω απλά. Πέμπτη προς, ναι. Προς Παρασκευή, βέβαια, κράτησε μέχρι τα ξημερώματα της πρωινής ώρας Παρασκευής. Κοιτάξτε, να σας πούμε ακριβώς τι έχει συμβεί. Εμείς έχουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό συζητήσει μέσα στο σωματείο, μέσα από μαζικές συνελεύσεις με τους εργαζόμενους, το ζήτημα το οποίο μας αφορά άμεσα, της εμπλοκής της χώρας μας σε δύο πολέμους. Και το λέμε αυτά γιατί βλέπουμε από την ίδια την πραγματικότητα ότι στο πολεμικό πεδίο τα πρώτα τα οποία χτυπιούνται είναι βασικές υποδομές, δηλαδή λιμάνια και αεροδρόμια, και εμείς τυχάνει να είμαστε εργαζόμενοι στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Μάθαμε ότι μεταφέρονταν στρατιωτικός εξοπλισμός, συγκεκριμένα 22 περίπου τόνοι σφαίρες και πυρομαχικά, οι οποίες ήρθαν με κοντέινερ από τη Βόρεια Μακεδονία, διέσχισαν όλη τη χώρα και φτάσανε μέχρι... Πέρασαν όλη την επικράτεια μέχρι να φτάσουν όλη κάπου στον Πειραιά. Όλη την επικράτεια ασυνοδευτεί, γιατί να σας πω, ένα ζήτημα το οποίο έχουμε ανοίξει πάρα πολύ έντονα είναι το εξής. Ξέρετε, πέρα από το θέμα της αλληλεγγύης, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και το οποίο αυτή η πρωτοβουλία με το να σταματήσουμε το κοντέινερ με τις σφαίρες και τα πυρομαχικά, το οποίο δεν είμαστε οι πρώτοι, δεν είμαστε οι μόνοι, και αυτό μας δίνει κουράγιο, γιατί υπάρχουν πολλά παραδείγματα και σε άλλες χώρες και σε άλλους εργασιακούς χώρους και η νεολαία και σε διάφορα πανεπιστήμια που πραγματοποιεί τέτοιες κινήσεις, πρωτοβουλίες αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό και το σφαγιασμό και τη γενοκτονία που εκτελεί το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ. Υπάρχει ένα άλλο πολύ σοβαρό ζήτημα για το οποίο πρέπει να συζητήσουμε ανοιχτά και το οποίο δεν είναι έξω και μακριά από εμάς. Μα τίθεται δηλαδή, θέμα ασφαλείας όταν μου λέτε τώρα ότι η μισή επικράτεια πέρασαν πυρομαχικά από εδώ. Όλη η πυρωτική χώρα διασχίστηκε από ένα φορτηγό το οποίο είχε 22 τόνους πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, τα οποία ήταν μέσα σε ένα σιδερένιο κουτί κοντέινερ, το χτύπαγε όλη μέρα ο ήλιος, με αποτέλεσμα αυτό το πράγμα να αποτελεί κίνδυνο θάνατο και για τη δημόσια ασφάλεια, δηλαδή για ποιον... αν συνέβαινε ένα τροχαίο, το πιο απλό, θα μιλάγαμε για Νέα Τέμπη. Ποιος ήταν, κύριε Μπεκρή, ποιος ήταν ο αποστολέας, έχετε υπόψη σας? Αποστολέας όχι, δεν γνωρίζουμε. Mm-hmm. Αυτά τα ξέρουν οι ελληνικές αρχές. Δεν ξέρουμε ποιος ήταν ο αποστολέας. Ξέρουμε ότι φορτώθηκε από τη Βόρεια Μακεδονία και με το πλοίο Marla Bull, εταιρείας ελληνικών συμφερόντων, θα μεταφερόταν στο λιμάνι της Χάιφα. Το λέμε αυτό γιατί εμείς πριν λίγες μέρες καταφέραμε και κερδίσαμε μετά από 10 χρόνια αγώνα τα βαρέ και ανθυγινά ένσημα για όλους τους εργαζόμενους στο λιμάνι του Πειραιά. Δεν μπορούμε και δεν θα το κάνουμε ποτέ να πάμε πίσω από την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και των κατοίκων της περιοχής. Και αυτό το ζήτημα δείχνει την ανευθυνότητα της ελληνικής κυβέρνησης και των εργοδοτών, οι οποίοι το μόνο το οποίο υπολογίζουν είναι τα κέρδη τους. Είναι προκλητική αυτή η στάση και είναι επικίνδυνη το λιγότερο, θα μπορούσαμε να πούμε. Με βάση αυτό λοιπόν πήραμε πρωτοβουλία, μπλοκάραμε συνείσοδο του λιμανιού του Πειραιά στους προβλήτες, στο εμπορικό κομμάτι, στο νέο εικόνιο, το κοντέινερ αυτό, και στη συνέχεια το φυλάγαμε μέχρι το πρωί, μέχρι τις 6.30-7 ώρα το πρωί, όπου και δεν αφήσαμε να φορτωθεί στο πλοίο το οποίο θα έφευγε για το λιμάνι της Χάιφα στο Ισραήλ. Οπότε αυτή είναι η πραγματικότητα. Πείτε μου κάτι, έχουν κινηθεί και... διαδικασίες εναντίον σας? Μάλιστα, βγήκε, έγινε η εισαγγελική παρέμβαση από όσο γνωρίζουμε, και τις προηγούμενες ημέρες είχε κινηθεί η διαδικασία αυτοφόρου κατά εμένα και των υπόλοιπων πιθανών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου. Αυτό γιατί προχωρήσατε σε διατάραξη των συγκοινωνιών? Δεν επιτρέψατε να πάνε σφαίρες και πυρομαχικά στο Ισραήλ για να σκοτώνει Παλαιστίνιους και Λιβανέζους? Ακριβώς, γι' αυτό το λόγο. Γι' αυτό το λόγο. Είναι προκλητική αυτή η στάση και το λέμε αυτό. Βέβαια, εμείς κοιτάξτε να δείτε, όλο το προηγούμενο διάστημα έχουμε αποδείξει ότι οι διώξεις αυτές, όταν πρόκειται για το δίκαιο, για το συμφέρον των εργαζομένων και για το δίκαιο των λαών, δεν μπαίνουν καν στο ζύγι από εμάς. Αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Είναι το πόσο προκλητική είναι η στάση τους. Νομίζουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία από το σωματείο, το οποίο ξαναλέω, δεν είμαστε ούτε οι πρώτοι ούτε οι μόνοι, πριν λίγες μέρες
σε μεγάλη εταιρεία πετρελαιοειδών, στα δηληστήρια στο Αγίου Θεοδόρου, πραγματοποιήθηκε από το Εργατικό Κέντρο Πειραιά μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση με σκοπό να καταδικάσει και το έλλειψη μέτρων υγείας και ασφάλειας, αλλά και το γεγονός ότι αξιοποιούνται οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις για να φορτώνονται με πετρέλαια και να στηρίζει τη δολοφονική μηχανή του Ισραήλ και του ΝΑΤΟ. Πείτε μου κάτι, κύριε, αυτή η στάση των εργαζομένων ήταν ομόθυμη? Προφανώς είναι. Συζητιέται παντού μέσα στο λιμάνι του Πειραιά ότι οι εργαζόμενοι, ότι οι λιμενεργάτες στο λιμάνι του Πειραιά και όχι μόνο, δεν έχουμε καμία δουλειά να βάψουμε τα χέρια μας με το αίμα των λαών και σε αυτό είμαστε κάθετοι. Δηλαδή δεν πάμε βήμα πίσω από αυτό. Εμείς πηγαίνουμε στις δουλειές μας και διεκδικούμε να έχουμε ένα μεροκάματο, να έχουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μέτρα ασφάλειας. Αυτά διεκδικούμε και γι' αυτά παλεύουμε. Λοιπόν, για τα ελάχιστα και για τα αυτονόητα, και δεν γίνεται για τα παιχνίδια αυτών που ξαναμοιράζουν σύνορα, ενεργειακές οδούς, πηγές, οτιδήποτε, να συμμετέχουμε με αυτόν τον τρόπο και να γινόμαστε και οι ίδιοι στόχος. Γιατί για κάποιον, και τελειώνω με αυτό, ο οποίος μπορεί να αναρωτιέται, γιατί το συζητήσαμε ανοιχτά. Εμείς μέσα από μαζικές διαδικασίες συζητήσαμε ανοιχτά όλο το προηγούμενο διάστημα για ποιο λόγο γίνονται αυτοί οι πολέμοι. Και αρκεί ένα πολύ απλό πράγμα να κάνει ο καθένας και η καθεμία για να πάρει θέση. Να ακολουθήσει το δρόμο του χρήματος. Ποιοι κερδίζουν από αυτό? Που είναι μια χούφτα άνθρωποι που κερδίζουν. Το λέμε γιατί δεν μπορεί σε καμία περίπτωση καμία ελληνική κυβέρνηση, ούτε αυτή, ούτε η προηγούμενη, ούτε όποια επόμενη, να αποφασίζει για εμάς, για τους εργαζόμενους και το λαό, χωρίς εμάς. Δεν είναι εξουσιοδοτημένη και η στάση της, με αφορμή και το συγκεκριμένο παράδειγμα, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο τον οποίο μου δώσατε να ακουστεί και να μάθουν ο κόσμος τι συμβαίνει. Να είστε καλά.